κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο πρώτο βήμα, στην πρώτη ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Start. Μαζί θα δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα σε αυτοδιοικητικό επίπεδο και μάλιστα σήμερα, λόγω αυξημένων αναγκών, η εκπομπή δεν θα κλείσει στις 4, αλλά στις 5. Δηλαδή, θα επιμηκύνουμε κατά μία ώρα για να ακούσουμε και άλλους υποψήφιους από όσο το δυνατόν περισσότερες παρατάξεις. Με το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκηση θα ξεκινήσουμε με την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Η παράταξη Ιόνια Εποχή, υποψήφιος Περιφερειάρχης, ο κύριος Γιάννης Τραπεκλής. Στο στούντιο μαζί μου είναι η υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος, κυρία Μελίτα Ανδριώτη, τον οποίο ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι, κυρία Ανδριώτη. Καλό μεσημέρι, κυρία Λέλα. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Η αλήθεια είναι ότι πλησιάζουμε πια στο τέλος, την Κυριακή αυτή, η οποία θα κρίνει τουλάχιστον το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τους υποψήφιους Περιφερειακούς και Δημοτικούς Συμβούλους. Γιατί η εικόνα φαίνεται να λέει ότι θα πάμε σε δεύτερο γύρο, είτε σε κάποιους δήμους είτε στην περιφέρεια. Βέβαια, όλα αυτά θα τα δούμε την Κυριακή αναλυτικά. Είστε μια γυναίκα με εμπειρία στην αυτοδιοίκηση, με μια διαδρομή. Έχετε εκλεγεί με την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή και μάλιστα πρώτη, αν θυμάμαι σωστά, στην επιλογή των πολιτών της Κέρκυρας. Υπηρετήσατε από θέση ευθύνης. Κάνατε την επιλογή να αλλάξετε στρατόπεδο, ας μου επιτραπεί έκφραση, και μάλιστα εξηγήσατε και τους λόγους. Επειδή είχαμε τους περιορισμούς των εκλογών και έχετε μία εμφάνιση, θέλω να μου πείτε γιατί Γιάννης Τρεπεκλής, γιατί Ιόνια Εποχή και ποιο είναι το προσωπικό αποτύπωμα που θέλετε να αφήσετε στην επόμενη πενταετία. Ξεκινώ με αυτό. Ξεκινάτε από το τέλος. Ξεκινά από το τέλος. Σας ευχαριστώ για όλα όσα είπατε για μένα. Πράγματι, έχω την εμπειρία της προηγούμενης τετραετίας και μάλιστα από δύο διαφορετικές πλευρές, από δύο διαφορετικές αντιπεριφέρειες, οι οποίες είχαν κάτι κοινό, την προσφορά στον άνθρωπο, στον πολίτη. Και οι δύο, από διαφορετικό μετερίζει. Με ρωτήσατε γιατί Γιάννης Τρεπεκλής, γιατί Ιόνια Εποχή. Πράγματι, επέλεξα να γυρίσω σελίδα, και να είμαι υποψήφια με το συνδυασμό Ιόνια Εποχή και το Γιάννη Τρεπεκλή. Και γι' αυτό το λόγο παραιτήθηκα 4 μήνες πριν λήξει η αυτοδιοικητική θητεία. Γιατί πιστεύω ότι ο Γιάννης Τρεπεκλής έχει τη δυνατότητα με την εμπειρία, την αυτοδιοικητική που έχει, αλλά και την εμπειρία του ως επαγγελματίας πολιτικός μηχανικός, να είναι περισσότερο αποτελεσματικός σε αυτό που ζητάει ο πολίτης. Τι ζητάει ο πολίτης? Το αυτονόητο. Ο πολίτης ζητάει δύο πράγματα. Καταρχάς, την άμεση συνεργασία με τους δήμους, από την περιφέρεια εννοώ, την άμεση συνεργασία με τους δήμους, προκειμένου να μπορεί να λυθεί όσο γίνεται γρηγορότερα το πιο μικρό, το πιο απλό καθημερινό του πρόβλημα. Τι θέλει ο πολίτης? Να έχει μια καλή καθημερινότητα. Αυτός και η οικογένειά του. Να μπορεί να πάει στη δουλειά του στην ώρα του, να μην χρειάζεται να ξεκινήσει από το σπίτι του μία ώρα νωρίτερα για να πάει στη δουλειά του, όπως συμβαίνει στην Αθήνα. Να οδηγεί σε δρόμους βατούς, να έχει υπηρεσίες άμεσες στις δημόσιες υπηρεσίες. Να μπορεί να έχει φως έξω από το σπίτι του, να μπορεί να έχει καθαριότητα στους δρόμους, όπου, να μην υπάρχουν σκουπίδια. Γενικά, μία βελτιωμένη καθημερινή ζωή. Πιστεύω λοιπόν ότι η εμπειρία και το παρελθόν του Γιάννη Τρεπεκλή δείχνουν ότι όσον αφορά αυτό το κομμάτι, και τη διεκδικητικότητα έχει και το εκρηκτικό ταπεραμέντο έχει να μπορεί να χτυπήσει τη γροθιά του στο τραπέζι. Και την εμπειρία, την αυτοδιοικητική και την πολιτική και την επαγγελματική, ούτως ώστε να έχει μεγαλύτερη εκτίμηση του χρόνου διεκπεραίωσης ενός πράγματος και να το επιβάλλει. Άρα ο πολίτης θα δει πιο άμεσα πράγματα στα χέρια του. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ξέρω ότι δεν μας άρεσαν τα λόγια σας. Έγινε έργο στην προηγούμενη περιφερειακή
περίοδο των 4 ετών από την παράταξη της κυρίας Κράτσα και την Περιφερειάρχη. Και αν έγινε σε τι επίπεδο, λίγο, μέτριο, καλό, δηλαδή τι ήταν αυτό που αξιολογήσατε εσείς και είπατε ότι... Ως εδώ, ναι. Ίσως. Ναι. Κοιτάξτε, σε όλες τις περιφερειακές αρχές, κυρία Λέλα, γίνεται ένα έργο. Mm-hmm. Δεν μπορώ να διανοηθώ και δεν θα το ακούσετε από μένα να μηδενίζω κανέναν. Και επί εποχής Σπύρου Σπύρου έγινε έργο, και επί εποχής Θόδωρου Γαλιατσάτου έγινε έργο, και επί εποχής Ρόδης Κράτσας έγινε έργο, mm-hmm. και θα γίνει έργο και με οποιονδήποτε εκλεγεί τις επόμενες μέρες τις εκλογές. Είναι ντροπή και είναι αμαρτία να λέμε ότι όλα είναι μηδέν. Δεν υπάρχει μηδέν. Κανένας αυτοδιοικητικός δεν νομίζω ότι ξεκινάει να ασχολείται με τα κοινά, mm-hmm. με σκοπό να μην κάνει τίποτα. Αυτό το θεωρώ αδιανόητο. Υπάρχει, απλά τι γίνεται. Κάποιοι κάνουν πέντε πράγματα τα οποία τα κάνουν με το σωστό τρόπο. Ναι. Κάποιοι κάνουν πέντε πράγματα τα οποία δεν έχουν προλάβει να τα τελειώσουν. Κάποιοι κάνουν πέντε πράγματα τα οποία τα κάνουν με καλύτερο τρόπο. Mm-hmm. Κοιτάξτε, έγινε μια προσπάθεια. Δεν έγινε η προσπάθεια που εγώ θα ήθελα. Mm-hmm. Εγώ, κυρία Λέλα, έχω βασιστεί στην ανθρώπινη σχέση. Και αυτή την ανθρώπινη σχέση την επικοινωνώ χρόνια τώρα και από, τη μεριά, και από το κομμάτι της δουλειάς μου. Και σε αυτή την ανθρώπινη σχέση έχω επενδύσει πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να κυκλοφορώ έξω, να μην ντρέπομαι, να κοιτάω στα μάτια του συμπολίτη μου και να νιώθει ότι κάνω ό,τι μπορώ για το δικό του όφελος. Δεν αντέχω να με επικρίνουν για πράγματα απλούστατα, mm-hmm. για πράγματα τα οποία μπορούν να φανούνε, για πράγματα τα οποία μπορεί να προσπαθήσεις να τα αποδώσεις και να θεωρούν ότι ολιγορείς, ότι δεν κάνεις τίποτα ή ότι δίνεις ψεύτικες υποσχέσεις. Κινούμε με γνώμονα την αλήθεια. Θέλω ο άλλος να ξέρει ότι δεν μπορεί να γίνει ένα πράγμα ή θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα πράγμα. Δεν μου αρέσουν οι υποσχέσεις οι οποίες δεν έχουν αντίκρισμα πραγματικότητας και είναι και ένας από τους λόγους που εγώ επέλεξα να αλλάξω ομάδα. Mm-hmm. Τώρα, οι σχολικές μεταφορές είναι ακόμα στο προσκήνιο. Η εικόνα που έχει σχηματιστεί σε κάποιους είναι ότι έχετε μεγάλο μερίδιο ευθύνης και εσείς, όπου δεν κινήθηκαν οι διαδικασίες, άλλωστε το ακούσαμε και από στέλεχη της Περιφερειακής Αρχής, ότι δεν κινήθηκαν οι διαδικασίες έγκαιρα και σωστά. Βέβαια, βγάλατε και μια ανακοίνωση, η οποία έχει προβληθεί στο δελτίο ειδήσεων τις προηγούμενες μέρες. Και η οποία μέρες. Αποδεικνύει ότι δεν είναι αληθές αυτό. Θέλω να ακούσουμε την θα σας την πω, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Το προβάλαμε εμένα, αλλά επειδή είναι η μοναδική, ξαναλέω, παρουσία λόγω εκλογικού περιορισμού και οφείλω να ρωτήσω για να ακούσει και ο κόσμος τη δική σας θέση σε ένα ζήτημα που δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στις οικογένειες. Πείτε μας λίγο εντάχει για να μην περιοριστούμε μόνο σε αυτό. Θα σας πω τη δική σας άποψη. Ακούστε, εγώ αναγκάστηκα να βγάλω μία ανακοίνωση προκειμένου να βάλω τα πράγματα στη θέση τους, διότι δεν, όπως είπατε κι εσείς, επειδή είμαι ένας άνθρωπος όπου και ευθύνες αναλαμβάνω και δεν μασάω τα λόγια μου, δεν μου αρέσει το ψέμα, mm-hmm. και δεν μου αρέσει η υπερβολή. Έπρεπε λοιπόν να δείξω στην κοινωνία ότι και αυτός είναι και ένας λόγος για να το κλείσουμε και αυτό που mm-hmm. έμεινα μέχρι τις 24 και δεν έφυγα νωρίτερα. Όχι μόνο αυτός και αυτός. Mm-hmm. Έτσι, λόγω υπευθυνότητας να ολοκληρωθούν κάποια πράγματα, έμεινα μέχρι τότε για να παραδώσω πράγματα τα οποία έπρεπε να τρέξουν και πολλά από αυτά από την ημέρα που έφυγα δεν έχουν τρέξει βεβαίως. Mm-hmm. Έτσι. Για να το κλείσω λοιπόν το κομμάτι των σχολικών μεταφορών, θα πω ότι καταρχάς από την πρώτη μου ιδιότητα ως χωρική αντιπεριφερειάρχης ήμουνα η πρώτη μετά από πολλά χρόνια που διενήργησα το μεγάλο διαγωνισμό για τη μεταφορά μαθητών της διετίας, mm-hmm. και ότι τους διαγωνισμούς τους κάνει το Τμήμα Προμηθειών από τη Διεύθυνση Οικονομικού που πολιτικό προϊστάμενο έχουν τον εκάστοτε χωρικό αντιπεριφερειάρχη. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια. Τότε λοιπόν το 2020 εγώ ως χωρική αντιπεριφερειάρχης διενήργησα τον πρώτο μεγάλο διαγωνισμό αξίας 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, κοστολογίου 5,5 mm-hmm. εκατομμυρίων ευρώ για 2 χρόνια για τη μεταφορά μαθητών. Και επειδή ο κ. Γαλιατσάτος έβγαλε μια ανακοίνωση που έλεγε ότι την εποχή τη δική του υπήρχαν μεταφορές χωρίς προβλήματα,
Να αναφέρουμε εδώ ότι την εποχή του κυρίου Γαλιατσάτου οι μεταφορές γινόταν με παρατάσεις. Ναι. Δεν έγινε διαγωνιστική διαδικασία. Η πρώτη διαγωνιστική διαδικασία μετά από πολλά χρόνια έγινε το 2020 και αφορούσε τα έτη 20 και 21. Μάλιστα. Όσα δηλαδή ήταν η θητεία η δική μου ως χωρική περιφερειάρχης. Από εκεί και πέρα, με τη δεύτερη αρμοδιότητά μου ως αντιπεριφερειάρχης δημόσιας υγείας, κοινωνικής συνοχής και απασχόλησης, στο κομμάτι της απασχόλησης είναι και η καταγραφή των αναγκών για τη μεταφορά μαθητών. Υπάρχει δηλαδή στο γραφείο η συγκεκριμένη υπάλληλος τι κάνει, επικοινωνεί με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συλλέγει τα στοιχεία, φτιάχνει το τεχνικό δελτίο των δρομολογίων, των αναγκών δηλαδή για τη μεταφορά μαθητών. 100 ή 20, 160, 160, ναι. 150. Ναι. Φτιάχνει το τεχνικό δελτίο, παραδίδεται το τεχνικό δελτίο στο τμήμα προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού, που έχει την απόλυτη και κύρια ευθύνη της διενέργειας του διαγωνισμού. Το να έχει αποτέλεσμα ο διαγωνισμός ή να επαναλάβει τη διαδικασία, ναι. Του να γίνουν οι συμβάσεις με το σωστό και νόμιμο τρόπο, και έχει σημασία αυτό που θα σας πω, διότι είμαι εξοργισμένη από κάποιο σημείο και μετά. Και αφού ολοκληρωθεί αυτό όλο το κομμάτι που εμείς δεν επεμβαίνουμε καθόλου, δεν γνωρίζουμε καθόλου και δεν είναι αρμοδιότητά μας να γνωρίζουμε, ναι. Και συμβασιοποιηθούν και υπογραφούν οι συμβάσεις ανάμεσα στην περιφέρεια και τους μεταφορείς, ναι. Τότε επανέρχεται το τμήμα διαβίου μάθησης το δικό μας, ναι. Και τι κάνει, ελέγχει εάν τηρούνται σωστά τα δρομολόγια. Μάλιστα. Δίνει λοιπόν μια βεβαίωση στο οικονομικό και στο τμήμα το αρμόδιο προμηθειών και στον αρμόδιο πολιτικό προϊστάμενο, ναι. Ότι ξέρετε, το τάδε δρομολόγιο έγινε σωστά και από εκεί και πέρα πάει στο οικονομικό. Μάλιστα. Να πληρωθούν οι μεταφορείς. Τι συνέβη λοιπόν εδώ. Πέρσι που έγινε ο διαγωνισμός με την ίδια διαδικασία με τη φετινή και αφού έγινε μια τεράστια προσπάθεια από μένα να πείσω τον κύριο Πέτσα ότι πρέπει να περάσει η τροπολογία, ότι να έχουμε παρατάσεις των παλαιών συμβάσεων για να έχουμε γέφυρα ανάμεσα στις παλιές διαδικασίες και το νέο διαγωνισμό, επειδή υπήρχαν άγωνα δρομολόγια, και αφού το πετύχαμε αυτό και είχαμε παρατάσεις, οι συμβάσεις που έγιναν από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών δεν πέρασαν. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που δεν είναι καμία αρμοδιότητα δική μου, δεν πέρασε από έγκριση από το ελεκτικό συνέδριο. Οι συμβάσεις αυτές παρέμειναν έτσι, βγήκαν άκυρες και δεν μπορούσαν να πληρωθούν οι μεταφορείς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μεταφορείς οι ίδιοι. Η Διεύθυνση Οικονομικού να στείλει στον χωρικό αντιπεριφερειάρχη τον Ιούλιο, 24 Ιουλίου, επιστολές αδυναμίας ενταλματοποίησης, τις οποίες εμείς δεν γνωρίζαμε και δεν οφείλαμε να γνωρίζουμε, γιατί δεν είναι δικό μας το αντικείμενο, προκειμένου να βρεθεί λύση. Μάλιστα, πριν παραιτηθώ, έγινε και μία σύσκεψη στο γραφείο του, στην οποία δεν ήμουνα εγώ, δεν με κάλεσε, ενώ ήμουνα στην περιφέρεια και ήταν οι υπηρεσίες για να λύσουν το πρόβλημα, διότι δεν ήταν δική μου αρμοδιότητα και καλώς έκανε ο άνθρωπος και δεν με κάλεσε. Δεν μπορεί όμως μετά να βγαίνουν και να λένε ότι εγώ έφυγα και τα παράτησα όλα και δεν βρέθηκε τίποτα. Εγώ δεν έφυγα, δεν έφευγα αν δεν παραδεινόταν το δελτίο. Το τεχνικό δελτίο παραδόθηκε 19 Αυγούστου και κυρία Λέλα, ο διαγωνισμός αναρτήθηκε 30. Για ποιο λόγο. Μάλιστα. Για ποιο λόγο. Βεβαίως όμως για το πρόβλημα που προέκυψε δεν έχει να κάνει μόνο ο διαγωνισμός. Εάν ήταν οι συμβάσεις σωστές πέρσι, θα γινόταν γέφυρα οι παρατάσεις φέτος, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, τουλάχιστον στο 80 με 90% των δρομολογίων. Το να βρίσκουμε ένα εξηλαστήριο θύμα και να πούμε φταίει η κυρία Τάδε και να βγαίνουν εδώ υποψήφοι ενός συνδυασμού στα κανάλια και να με ονοματίζουν με το όνομά μου. Εγώ, κυρία Λέλα, δεν βγήκα ποτέ να κατηγορήσω κανέναν και δεν πρόκειται να το κάνω. Μάλιστα. Μέχρι τις εκλογές. Αλλά να βγαίνουν και να έρχονται και από άλλα νησιά και να κατηγορούν και να λένε η κυρία Τάδε παραιτήθηκε και τα άφησε όλα εμπάντο. Δεν άφησα τίποτα εμπάντο. Εγώ παρέδωσα τα πάντα. Τελείωσα το ΤΕΒΑ. Γιατί ήταν και αυτό ένα κομμάτι. Με διπλή διανομή τον Αύγουστο και προγραμματισμένη διανομή τον Σεπτέμβριο, που εγώ δεν θα ήμουν στη θέση μου για να μην χαρίσω στην Ευρώπη ούτε ένα ευρώ. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα μέσα σε 6 μήνες ένα πρόγραμμα 1.600.000 που το βρήκα στο μηδέν και δεν δημοπρατήθηκε μετά από 1,5 μήνα όταν ανέλαβα την αντιπεριφέρεια. Και όχι μόνο αυτό, είχα ζητήσει τότε καινούρια χρηματοδότηση για τα Ιόνια νησιά. Μου είπαν ότι είμαστε εκτός έκτακτης χρηματοδότησης, διότι είχαμε μηδέν απορροφητικότητα ως Ιόνια νησιά όταν πήρε όλη η Ελλάδα.
Παρόλα αυτά όμως, εγώ έκανα την επιστολή μου, είχα ζητήσει 3 εκατομμύρια ευρώ και αυτή τη στιγμή μπορώ να σας ανακοινώσω επισήμως ότι στην καινούρια προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ είναι ήδη τα Ιόνια νησιά, το ΤΕΒΑ του Ιόνια νησιά με 3 εκατομμύρια 350.000 ευρώ. Πολύ σημαντικό. Τελείωσε λοιπόν το ΤΕΒΑ. Παρεδόθη ο φάκελος για τη δημοπράτηση, παρεδόθη στο Προμηθειό, στο κανονικά, όπως έπρεπε να γίνει. Ναι. Ο φάκελος για τη δημοπράτηση του υπερσύγχρονου μηχανήματος του Κέντρου Υγείας Πόλης, όπως όφυλα να κάνω, γιατί μέχρι εκεί είναι η δική μου αρμοδιότητα, ήταν μάλλον η δική μου αρμοδιότητα, και μετά παραιτήθηκα. Δεν τα παραιτήθηκα λοιπόν και τα άφησα ολεμπάντο. Λοιπόν, πάμε να μου πείτε ποιο είναι το στοίχημά σας, το προσωπικό στοίχημα. Προφανώς. Συμπράτετε με την ομάδα, αφού γκράζεστε τις ανησυχίες. Έχετε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει επικοινωνηθεί ήδη και από τον επικεφαλής αλλά και από τους υποψηφίους. Αλλά η Μελίτα Ανδριώτη για την επόμενη μέρα, αν ο επτανησιακός λαός επιλέξει τον Γιάννη Τρεπεκλή και ο κυρκυραϊκός λαός σας εκλέξει εκ νέου στην Περιφερειακή Αρχή, τι θέλει να αφήσει ως αποτύπωμα, ποιο είναι το όραμά σας για την επόμενη πενταετία? Κυρία Λέρα, η Μελίτα Ανδριώτη θα συνεχίσει να προσπαθεί την επόμενη πενταετία, αν ο κερκυραϊκός λαός της κάνει την τιμή και την επιλέξει να είναι σε αυτή την ομάδα του Γιάννη Τρεπεκλή, γιατί ο Γιάννης Τρεπεκλής θα είναι ο επόμενος περιφερειάρχης, τουλάχιστον αυτά τα μηνύματα αφού γραζόμαστε εμείς από την κοινωνία. Εγώ καταγράφω σε όλα τα ψηφοδέλτια αισιοδοξία. Εγώ αυτό μόνο μπορώ να πω. Εσείς μεταφέρετε προφανώς αυτό. Κοιτάξτε, που τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι θετικότατα, για να μην σας πω. Να μην υπερβάλλω. Όπως λένε. Η κάλπη βέβαια είναι άδεια και ξεκινάει από μηδέν. Όμως τα μηνύματα της κοινωνίας είναι πάρα πολύ θετικά. Εάν λοιπόν ο κυρκυραϊκός λαός μου κάνει την τιμή και με επιλέξει να συμμετέχω σε αυτή την ομάδα της επόμενης μέρας, έχω ως στοίχημα αυτό που είχα από την αρχή. Να τελειώσει η πενταετία και να κοιτάζω τον πολίτη και να μην ντρέπομαι. Να τελειώσει η πενταετία και να νιώθω την εκτίμηση της κοινωνίας όπως τη νιώθω μέχρι σήμερα. Και αυτό σημαίνει δουλειά πολύ, ανοιχτές πόρτες, αλήθεια στον κόσμο και μεγάλη προσπάθεια να λύσουμε από το πιο μικρό πρόβλημα της καθημερινότητας μέχρι την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου στοιχήματος που είναι τα μεγάλα έργα. Ναι, γιατί όπως πολύ σωστά γιατί αυτά πάνε παράλληλα. Είναι και το αναπτυξιακό κομμάτι της περιφέρειας. Έτσι. Αυτά τα πράγματα πάνε παράλληλα. Όμως, να ξέρετε το εξής. Εγώ έχω εισπράξει ότι ο πολίτης θέλει να ζήσει σε ένα τόπο όπου η ποιότητά του να βελτιώνεται κάθε μέρα που περνάει. Να ανεβαίνει κοινωνικά, να ανεβαίνει πολιτικά, να ανεβαίνει οικονομικά ο τόπος του. Αλλά απ' την άλλη, όσα μεγάλα και να κάνεις, αν δεν του λύσεις το πρόβλημα το καθημερινό του, το υποσκιάζει τα οποία αυτό. Συζητάμε χρόνια, έτσι. Βέβαια. Κάποια και από νομίζω, αυτά, και πολλά, πολλά πράγματα είναι αυτονόητα, κυρία Λέλα. Έχουν γίνει ζητούμενο όμως. Επειδή πολύ σωστά λέτε ότι ο πολίτης είναι αυτός που διεκδικεί και ορθώς διεκδικεί, ο πολίτης είναι αυτός που θα αποφασίσει. Φοβάστε την αποχή, γιατί είστε μια γυναίκα με εμπειρία και στο πολιτικό σκηνικό και στο αυτοδιοικητικό. Μήπως γυρίζει την πλάτη με ένα επιχείρημα, όλοι οι ίδιοι είστε. Το άλλο, κουράστηκα, βαρέθηκα, δεν μπορώ άλλο. Εθνικές εκλογές δύο φορές, αυτοδιοικητικές, σοκοματικές για κάποια άλλα πολιτικά κόμματα. Θα πάει να ψηφίσει ο κόσμος? Να σας πω την αλήθεια, αυτό το χρονικό διάστημα που διανύεται η προεκλογική εκστρατεία, δεν το έχω νιώσει αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος είναι αγανακτισμένος για αυτό που ζει κάθε μέρα και θα πάει να ψηφίσει. Θα πάει για να επιλέξει. Θα πάει γιατί θέλει να έχει ένα δικό του άνθρωπο την επόμενη μέρα το πρωί να χτυπήσει μια πόρτα. Αλλά όχι μια πόρτα που θα του λέει ναι και δεν θα κάνει τίποτα. Μια πόρτα που θα του λέει ναι και θα είναι ναι. Μια πόρτα που θα του λέει ίσως και θα το δει ότι το παλεύει. Και μια πόρτα που θα του πει, θα ανοιχτεί και θα του πει όχι γιατί δεν γίνεται. Άλλη. Διότι πλέον οι άνθρωποι δεν είναι κουτί. Δεν είναι πρόβατα να πάνε να ψηφίσουν. Εδώ λοιπόν είναι το τελευταίο ερώτημα, γιατί είδα ότι ξεκίνησε ανάποδα. Η Νέα Δημοκρατία ξεκάθαρα έχει δώσει στήριξη στην κυρία Ρόδη Κράτση Σαγκαροπούλου και μάλιστα αυτό καθημερινά επισημαίνεται με την παρουσία και των υπουργών αυτής της κυβέρνησης. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δημόσια έχει εκφράσει τη στήριξή του και μάλιστα τα κομματικά στελέχη και σε κεντρικό επίπεδο ζητούν από τον Νέο Δημοκράτη
να στηρίξει αυτή την επιλογή. Επειδή ποτέ δεν κρύψατε την πολιτική σας ταυτότητα και έχετε μια διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο στο τοπικό επίπεδο, αλλά και εκλεγμένη στην Πολιτική Επιτροπή για πάρα πολλά χρόνια. 17. Θέλω να μου πείτε πώς θα πάει αυτός ο πολίτης, ο οποίος από τη μία είναι νεοδημοκράτης και ναι, θέλει να ακούσει τον Κυριακό Μητσοτάκη, αλλά από την άλλη έχει τις προσωπικές σχέσεις και μια διαδρομή μπορεί να είσαι παράλληλα με κάποιους ανθρώπους σε κομματικό επίπεδο. Τι πρέπει να κάνει? Να ακούσει την καρδιά του. Να ακούσει τη λογική του και να επιλέξει. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Λέλα. Εγώ από μικρό παιδί αγωνίζομαι σε αυτό το χώρο. Δεν έχω λείψει ποτέ και έχω δώσει τα πάντα. Δεν αποποιούμε την κομματική μου ταυτότητα, γιατί και να ήθελα να το πω, δεν θα με πιστέψει κανείς ότι έχω φύγει από αυτό το χώρο. Αλλά δεν χαρίζω και σε κανέναν ό,τι έχω δώσει για αυτή την παράταξη. Και δεν πρόκειται να το χαρίσω όσο ζω. Και επειδή οι Κερκυραίοι με γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, ξέρουν ότι το εννοώ. Ο κόσμος ψήφισε για κυβέρνηση πρόσφατα. Και όλοι δώσαμε ένα τεράστιο αγώνα για να έχουμε αυτή την κυβέρνηση και αυτόν τον Πρωθυπουργό. Καλά κάνει η κυβέρνηση και στηρίζει την επιλογή που στηρίζει, όπως στηρίζει όλους τους εν ενεργεία περιφερειάρχες σε όλη την Ελλάδα. Όμως, οι συμπολίτες μας βιώνουν καθημερινά τον τόπο τους. Και αυτοί είναι που αποφασίζουν ποιους θα ψηφίσουν. Εγώ λοιπόν θα σας πω, κυρία Λέλα, ότι συμμετέχω σε ένα ψηφοδέλτιο που επικεφαλής του είναι Νέα Δημοκρατία, με τον οποίο από τα παιδικά μου χρόνια έχω κάνει αγώνες στο πεζοδρόμιο. Δεν έχει αποποιηθεί την ταυτότητά του πολιτική ποτέ. Δεν έχει πάει σε άλλο κόμμα ποτέ. Οι περισσότεροι από τους συναδέλφους υποψήφιους με τους οποίους αγωνιζόμαστε είναι Νέα Δημοκρατία. Και αυτό το κόμμα δεν θα το χαρίσουμε σε κανέναν. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές δεν έχουν χρώμα. Ο κόσμος μας γνωρίζει, ξέρει την πορεία του καθενός μας και την προσωπική του και την επαγγελματική του και την πολιτική του και μπορεί να επιλέξει ποιος είναι αυτός ο οποίος θα τον εκπροσωπήσει. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία θα ευχηθώ, κυρία Ανδρεώτη. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ που με καλέσατε και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε όπως και να έχει μετά τις εκλογές. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, εσείς μένετε μαζί μου και σήμερα είπαμε θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 5. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Δήμο Νότιας Κέρκυρας.